Από εκεί και πέρα η παρέτηση του Χρήστο είναι ένα σοκ, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Εγώ ήρθα σε μια επαφή του παιχνίδι του Σαββάτου και συμφωνήσαμε, μπορώ να πω, και πολύ γρήγορα. Βέβαια, όπως ξέρετε, είμαι από εδώ. Έχω δουλέψει άλλες 2-3 φορές τουλάχιστον έχω έρθει εδώ πέρα. Και το θεώρησα, να το πω, υποχρέωση. Καθήκον, είμαι και προπονητής, κάνω τη δουλειά αυτή. Σίγουρα. Και αποφάσισα να έρθω στην ομάδα του Κλειδιού. Και κάτι άλλο που είπατε, ίσως να το. Νομίζω σας κάλυψα ή όχι. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω και τι διαπιστώσατε από τη στιγμή που αναλάβατε ποιο είναι το επίπεδο της ομάδας. Ναι, για το επίπεδο. Σας είπα ότι η ομάδα είναι αυτή πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν έχουμε δουλέψει πολλά πράγματα. Ότι είναι έτοιμη στην ουσία. Η ομάδα είναι έτοιμη. Εμείς απλώς κάνω μια συντήρηση τώρα από εδώ και πέρα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι εντάξει, σίγουρα κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία. Θέλω να περάσω τη δικιά μου φιλοσοφία όσον αφορά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Αλλά η ομάδα παικτικά δεν έχει φοβηθεί τίποτα από καμιά άλλη ομάδα. Θεωρώ ότι είναι από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος, από τις 4-5 ομάδες που νομίζω ότι θα μπορούσε κατά ένα δεύτερο λόγο να πρωταγωνιστήσει αν υπήρχαν κάποιοι. Και μια τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο στόχος φέτος για την ομάδα του Εθνικού και αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε αυτή η συγκεκριμένη ομάδα να συμβιβαστεί μόνο μια σωτηρία. Ο στόχος σίγουρα είναι, σας εξαρτίζει όλα τα παιδιά, η σωτηρία, αλλά η ομάδα, σύμφωνα με τα στάνταρ της ομάδας, θεωρώ ότι ο στόχος μας και δικό καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.